Στο Ρέθυμνο βρέθηκε σήμερα η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η οποία μαζί με συνεργάτες της από το Υπουργείο, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον Δήμαρχο και τους Δημοτικούς Συμβούλους βρέθηκαν στο χώρο του ΚΤΕΛ στην περιοχή του Κουμπέ, όπου σχεδιάζεται η δημιουργία του Αρχαιολογικού Μουσείου. Ο σκοπός που ήρθαμε εδώ και με τον κύριο Όθωνα, τον βουλευτή, και με τον κύριο Δήμαρχο είναι για να δούμε το χώρο, εγώ δηλαδή να δω, οι άλλοι το ξέρουν πάρα πολύ καλά, να δούμε το χώρο που πρόκειται να, σχεδιαστεί και να κατασκευαστεί. Το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο του Ρεθύμνου. Αυτός είναι ο σκοπός. Έχω δώσει εντολή στις υπηρεσίες στο τέλος Αυγούστου στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο να εισαχθεί το θέμα του κτηριολογικού προγράμματος για να μπορέσει να προχωρήσει η διαδικασία εκπόνησης μελέτης, η ανάθεση στην ουσία. Δηλαδή να γίνει ο διαγωνισμός για να ανατεθεί η μελέτη. Και αυτός είναι και ο σκοπός της παρουσίας μου εδώ σήμερα. Ένα αίτημα όνειρο πολλών δεκαετιών για το Ρέθυμνο, για την πόλη μας, η υλοποίηση ενός σύγχρονου αρχαιολογικού μουσείου. Μπαίνει επιτέλους σε πραγματικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Μετά την έγκριση της σχετικής πίστοσης εδώ και αρκετούς μήνες από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας για την μελέτη του μουσείου 1 εκατομμύριο ευρώ, γίνονται τα τελευταία πολεοδομικά και διαδικαστικά ζητήματα, ούτως ώστε, όπως η Γενική Γραμματέας που σήμερα είναι εδώ κοντά μας για να λύσουμε τις τελευταίες διαδικαστικές τις χέριες, 25 Αυγούστου θα προκηρυχθεί η μελέτη με ολοκληρωμένο κτηριολογικό πρόγραμμα για να μπει το έργο επιτέλους στην διαδικασία υλοποίησης του. Πολύ σημαντικό που είναι η Γενική Γραμματέας του Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, στο Ρέθυμνο, μαζί με τους συνεργάτες της, την κυρία Βλαζάκη, την κυρία Τσίρου από τη Διαχειριστική Αρχή. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πραγματική πρόθεση στο Υπουργείο να προχωρήσει το μεγάλο θέμα που είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο, ένα κτίριο πολύ σημαντικό για την πόλη μας που θα σηματοδοτήσει περαιτέρω τον πολιτισμό και την ανάπτυξη της περιοχής. Η ίδια, μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, εμφανίστηκε αισιόδοξη για την επίσπευση των διαδικασιών που θα ανάψουν ουσιαστικά το πράσινο φως, έτσι ώστε στις 25 Αυγούστου το κτηριολογικό πρόγραμμα να εγκριθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και στη συνέχεια να ανοίξει ο δρόμος για τη μελέτη του έργου, ώστε αυτό να καταφέρει να ενταχθεί σε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Ξέρω ότι με την φροντίδα και του Δημάρχου αλλά και του κυρίου Όθωνα, τα γραφειοκρατικά θέματα σχεδόν είναι στο τέλος τους. Επομένως, εμείς πρέπει να προετοιμαστούμε για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε, ώστε να μην χαθεί άλλος πολύτιμος χρόνος. Άρα είμαστε αισιόδοξοι για αυτό το πράγμα. Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι. Άλλωστε, έχουμε δουλειά μπροστά μας. Ακόμα πολύ και τώρα. Και εδώ θα πάμε να δουλέψουμε τώρα. Και είναι πολύ σημαντικό ότι ήρθε η ίδια να δει, γιατί 25 του μηνός περνάει από το Συμβούλιο για την προκήρυξη της μελέτης για να τρέξουμε γρήγορα να προλάβουμε τη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Είναι σημαντικό ότι 6 εκατομμύρια ευρώ είναι για το Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης μας. Ο χώρος είναι εξαιρετικός εδώ, όπως και εκείνη η διαπίστωση, αλλά και όλοι γνωρίζουμε, και νομίζω ότι τα πράγματα θα πάνε πολύ γρήγορα, αρκεί να μην ακολουθούμε τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που καμιά φορά μας πνίγουν. Κυρία Μενδώνη παραβρέθηκε στη συνέχεια σε ειδική σύσκεψη παρουσία και των Δημοτικών Συμβούλων με σειρά θεμάτων του νομού που άπτονται της αρμοδιότητάς της.